Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και όπως σας προαναγγείλαμε, είναι μαζί μας ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο καταλληλότερος άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Πάντοτε στα μέτρα είστε κοντά μας. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Πέτσα, όταν το ρωτούσαμε το πρωί μέχρι το βράδυ που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν θα έρθει lockdown. Θα έρθει. Φυσικά όχι. Αυτό μονολεκτικά το λέτε και είστε σίγουρος? Απόλυτα. Με όποια επιδημιολογική κατάσταση και να αντιμετωπίσουμε. Ήταν ξεκάθαρος και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του ότι δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφή σε γενικά μέτρα περιοριστικά όπως το lockdown. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν εξετάζεται, όπως τα έχετε δει σχεδόν παντού στην Ευρώπη, παρά μόνο σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις με πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Κυρίως εδώ στα Βαλκάνια. Και επειδή πλέον είμαστε σε ένα στάδιο που έχουμε. Ευτυχώς, χάρη στην επιστήμη, το εργαλείο που θα μας φορακίσει. Άλλο πακέτο μέτρων όμως μπορεί να έχουμε, κύριε Υπουργέ. Εκτός, αφήστε το lockdown στην άκρη, κανείς δεν το θέλει, ούτε η κυβέρνηση, κανένας. Άλλο πακέτο όμως μπορεί να έχουμε ενισχυτικό αυτού που έχουμε τώρα. Νομίζω ότι ό,τι και αν υπάρξει στο μέλλον θα αφορά την προστασία των ανεμβολίαστων. Ξέρουμε ότι είναι η πιο ευάλωτη. Mm-hmm. Ξέρουμε από όσα έχουμε δει με τα στατιστικά στοιχεία ότι 9 στους 10 μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι. Επομένως, αυτοί κινδυνεύουν. Και αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε. Ό,τι μέτρα λοιπόν θα πάρθουν για τους ανεμβολιαστούς. Επίσης για τους εμβολιασμένους, ιδίως τους συμπολίτες μας πιο μεγάλης ηλικίας, που έκαναν το εμβόλιο σχετικά νωρίς, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, είναι πολύ σημαντικό να πιστούν να κάνουν και την τρίτη δόση. Αύριο είναι η πλατφόρμα. Ανοίγει η πλατφόρμα για όλους, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας, εφόσον έχουν περάσει τους 6 μήνες από τον εμβολιασμό. Και εγώ πραγματικά τους κάνω έκκληση. Να εμβολιαστούν. Είναι πραγματικά η ανακοπή του κύματος αυτού της πανδημίας, μία μάχη. Μοιάζει να το φοβάστε πάντως αυτό με την τρίτη δόση. Δεν θεωρείτε αυτονόητο ότι θα πάνε δηλαδή όλοι να κάνουν τρίτη δόση? Θεωρητικά 6.400.000 συμπολίτες μας είναι πιο εύκολο να πάνε να εμβολιαστούν και για τρίτη δόση, γιατί έκαναν τις δύο πρώτες. Mm-hmm. Όμως τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και γι' αυτό κάθε μέρα πρέπει να το επενθυμίζουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για την προστασία τη δική τους, των ανθρώπων που αγαπούν και του κοινωνικού συνόλου να κάνουμε γρήγορα το εμβόλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες είπε ότι πρέπει να βλέπουμε το δείκτη θετικότητας. Ο δείκτης θετικότητας έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο επιφυλακής, το όριο μάλλον συναχυρμού, με συγχωρείτε, που είναι 4%, έχει φτάσει κοντά στο 7%. Λέτε ότι πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες. 1,6% ήταν χθες το δείκτης θετικότητας. Κάθε επιφύλαξη για το 1,6, αλλά είναι 1,6. Αυτό αλλάζει κάθε μέρα. Έτσι, αλλάζει ανάλογα με τα τεστ. Αν έχει μεγάλο τεστ, είναι μικρότερο δείκτη. Ας πάμε λοιπόν όμως στο εξής. Λέτε ότι ο κ. Μητσοτάκης επίσης είπε χθες ότι ουσιαστικά η υποχρεωτικότητα δεν λειτουργεί. Και δεν μπορεί να πιστεί κανένας από εκείνους. Το είδαμε και στην περίπτωση των υγειονομικών. Άρα λοιπόν, πώς ακριβώς θα προστατεύσετε τους ανεμβολίαστους όταν, για παράδειγμα, σε χώρους μαζικής συρροής κόσμου, όπως είναι οι εκκλησίες, που είναι και ο πιο ηλικιωμένος κόσμος, όταν μάλιστα ο κ. Τζανάκης έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη του αρχές Οκτώβριου ότι έχουμε 60-70% των ιερέων και των μοναχών ανεμβολίαστους. Πώς ακριβώς λοιπόν θα μπορέσετε να προστατεύσετε αυτούς τους ανθρώπους όταν δεν τους βάζετε κάτι? Κύριε Υπουργέ, μην απαντήσετε, γιατί μας βοηθά τώρα Νίκολας και ξέρεις καλέτα. Έχουμε ρεπορτάζ σε σχέση με αυτό. Μπράβο. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν να μεταφερθούμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην Καλυθέα. Εκεί μας περιμένει η Βαλεντίνα Καραγεωργίου για να δούμε τώρα, έτσι όπως είμαστε, Βαλεντίνα, τι σου έχει πει ο κόσμος από το πρωί, γιατί σου μίλησαν οι πιστοί. Η κριτική που ασκείται είναι γιατί στις εκκλησίες δεν χρειάζεται rapid test για να μπει ο ανεμβολίαστος. Τι λένε λοιπόν? Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Μαρία. Καλημέρα. Βρισκόμαστε έξω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπως είπες Μαρία. Έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο, να σας μεταφέρω λίγο το κλίμα. Οι περισσότεροι πιστοί που έχουν έρθει από το πρωί, παρότι είναι καθημερινοί, υπάρχει λειτουργία αυτή τη στιγμή και έχουν έρθει αρκετοί πιστοί, μας είπαν ότι είναι ενοχλημένοι από αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο με το να έρθουν στην εκκλησία. Και οι υπόλοιποι συμπολίτες, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, να έρθουν μέσα από την εκκλησία. Είναι εμβολιασμένοι αυτό, Βαλεντίνα, που μας περιγράφει. Αυτό μας το λένε οι εμβολιασμένοι. Υπάρχουν όμως και οι ανεμβολίαστοι, οι οποίοι ήταν σχετικά λίγοι μέχρι στιγμής, οι οποίοι μας είπαν πως τους βολεύει το γεγονός ότι δεν μπορούν, μας είπαν συγκεκριμένα, να μας στερήσουν ακόμη και την πίστη μας. Mm-hmm. Θέλουμε να ερχόμαστε στην εκκλησία και δεν θα κάνουμε rapid test και χαιρόμαστε. Ωραία, υπήρχαν, ας δούμε τι σου είπαν στην κάμερα του Sky πριν από λίγο για να μας το απαντήσει αυτό ο υπουργός αμέσως μετά. Στην εκκλησία πρέπει να υπήρχε έλεγχος, γιατί άμα μπεις, πραγματικά σου λέω, θα δεις κάποιους που την έχουν έτσι. Δηλαδή να μην στο κάνω τώρα κάμερα, την έχουν κατεβασμένη. Τώρα έπρεπε να υπήρχε έλεγχος. Είναι πολύ ο κόσμος που μπαίνει μέσα. Πολύ άσχημο και πολύ επικίνδυνο. Εγώ τουλάχιστον χωρίς rapid test το διπλανό θα τον έδειχνα. Μέσα στις εκκλησίες βλέπετε να τηρούνται τα μέτρα? Δεν τηρούνται. Διαφωνώ. Πρέπει να κρατούνται τα μέτρα. Να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί. Πηγαίνετε συχνά στην εκκλησία? Πηγαίνω. Βλέπετε να τηρούνται όμως τα μέτρα? Όχι πάρα πολύ. Χωρίς rapid οι ανεμβολιαστοί? Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Εμείς δηλαδή, εντάξει, εγώ εμβολιάστηκα. Να πάνε να εμβολιαστούν, να φορέσουν και τη μάσκα και να έρθουν. Άρα είστε σύμφωνοι με το Rabbit, πρέπει να γίνεται, έτσι. Νομίζω ναι. Τι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και μέσα στην εκκλησία. Η μετάδοση δεν εξετάζεται αν έχει πάνω το καμπαναριό ή η εκκλησία. Ο ιός φεύγει, μετακινείται, ο άλλος το λησπράττει μέσα του και αρρωσταίνει. Τι να σας πω, η ανθρωπότητα έχει ζήσει και άλλες πανδημίες τα παλιότερα τα χρόνια και σύμφωνα με τις στατιστικές αυτές τουλάχιστον που έχω διαβάσει ότι δεν μεταδίδονται μέσω εκκλησίας. Άρα μέσα γιατί στην εκκλησία μας λέτε δεν μεταδίδεται ο ιός. Δεν μεταδίδεται, γιατί η πίστη του ανθρώπου είναι τόσο μεγάλη που μάλλον το ανασωπητικό του σύστημα γίνεται πολύ δυνατό και δεν αφήνει να εξαπλώσετε, να εξαπλώνεται. Άρα πανδημία. Συμφωνείτε με το να μην κάνουμε ράπιτ. Συμφωνώ ότι με αυτό δεν πρέπει να κάνουμε το ράπιτ. Άρα έχουμε δύο κατηγορίες εδώ. Ναι. Οι εμβολιασμένοι που φοβούνται τους ανεμβολίες, τους λέει βάλει τους μέτρα αυτούς να μην μπαίνουν έτσι μέσα. Και οι ανεμβολίαστοι που σου λέει μια χαρά είμαστε έτσι. Θα μπαίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε χωρίς να κάνουμε τεστ, χωρίς τίποτα. Αυτές δύο κατηγορίες είναι, κύριε Υπουργέ. Εγώ λέω ότι τα μηνύματα μας πρέπει να είναι καθαρά. Και τα καθαρά μηνύματα είναι ότι θέλουμε όλοι να εμβολιαστούν. Να πιστούν, να αφήσουν πίσω τις ειρήνες του ανορθολογισμού και να εμβολιαστούν. Πείθονται όμως έτσι. Λέω εδώ, όταν τους λες μπες μέσα, χωρίς rapid. Λέμε λοιπόν το εξής βασικό. Ότι εάν δεν εμβολιαστείς αυτό το φθινόπωρο και αυτό το χειμώνα, θα έχεις δύο επιλογές. Ή θα εμβολιαστείς, και αν δεν το κάνεις, θα νοσήσεις. Και αν νοσήσεις, μπορεί να νοσήσεις σοβαρά και να φτάσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ακόμα και να χάσεις τη ζωή σου. Mm-hmm. Πιο ισχυρό επιχείρημα πειθούς από αυτό δεν υπάρχει. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι συζητήματα όπως έχουμε να κάνουμε με την άσκηση του θρησκευτικού δικαιώματος είναι ένα βασικό ατομικό δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμά μας, από όλα τα συντάγματα της Ευρώπης, από τον προοδευμένο κόσμο. Δεν θα ήθελα λοιπόν αυτό το ζήτημα να είναι ζήτημα διχασμού. Και δεν πρέπει να ανακαλύπτουμε συνεχώς διχασμούς και να λέμε ότι φταίει για τη διασπορά. Αν θέλετε να το ολοκλήρωσω. Φταίει για τη διασπορά η Εκκλησία. Ή φταίει για τη διασπορά η διασκέδαση, φταίει για τη διασπορά ο νέος που δεν προσέχει, έχετε φταίει δίκιο. Για τη διασπορά ο παππούς που φυλάει την εικόνα. Ας αφήσουμε λοιπόν το διχασμό, ας εκπέμψουμε το βασικό μήνυμα και ας μείνουμε σε αυτό. Ο στόχος είναι ο εμβολιασμένος. Εμείς μεθαύριο που θα πάμε τα Χριστούγεννα στην Εκκλησία, όντας εμβολιασμένοι, θέλουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Επίσης, ο άνθρωπος που δεν έχει εμβολιαστεί, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να τον προστατεύσει. Άρα, γιατί όχι μέτρα και στην Εκκλησία, αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Τα μέτρα στην Εκκλησία υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν. Θυμίζω ότι από πέρυσι έχουμε πάρα πολλές φορές πάρει αποφάσεις πολύ δύσκολες. Να κλείσουμε εκκλησίες, να μην πάμε στις εκκλησίες μας το Πάσχα για παράδειγμα, να μην γίνονται λιτανίες ακόμα και σήμερα, ενώ γίνονται χιλιάδες πορείες για παράδειγμα, αν θέλετε να πάτε στην αντιδιαστολή. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μέτρα που έχουν να κάνουν με τις αποστάσεις, με τον περιορισμό χωρητικότητας, με την υποχρέωση στο προσωπικό και στους ιερείς να έχουν δύο rapid test την εβδομάδα, αν δεν είναι εμβολιασμένοι. Σκέφτεστε το πολιτικό. Άρα δεν είναι ότι δεν παίρνουμε μέτρα για την Εκκλησία. Είναι ένα άλλο θέμα, η ελεύθερη πρόσβαση. Για τον πιστό, όταν δεν υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος θα επιτεθεί στην εφαρμογή του μέτρου. Για θρησκευτικούς λόγους ή για πολιτικούς. Γιατί σας κατηγορούν να το κάνετε για πολιτικούς λόγους. Θρησκευτικούς, συνταγματικούς, πρακτικούς. Όταν δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο από έλεγχο από κάποιον που θα ελέγξει ένα πιστό που θα πάει να ανάψει ένα κερί, για ποιο πράγμα θα συζητάμε. Γιατί ο Λίδας το έχει ανεβάσει το θέμα στα ύψη και έκανε αυτή την πρόταση ο κύριος Τσίπρας, τι σας λέει. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την αντιπολιτευτική του γραμμή με την πανδημία είναι ότι ή θα ψαρεύει σε θολά νερά προσπαθώντας να πει τα πάντα σε όλο τον κόσμο, χωρίς τελικά να λέει τίποτα, mm-hmm. ή θα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα διχασμού. Συνήθως στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας. Εμείς δεν θέλουμε να το ακολουθήσουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε στην ενότητα, πιστεύουμε ότι από την δυσκολία αυτής της πανδημίας βγαίνουμε πιο ισχυροί. Αποκαθιστούνται σχέσεις εμπιστοσύνης με την πολιτεία, γιατί αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν θέλω να πάω σε επιμέρους κοινά. Πάντως, φαντάζομαι, συγγνώμη που επανέρχομαι σε τις Εκκλησίες. Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο για να πάει κάποιος, χρειάζεται να επιδεικνύει αρνητικά τεστ. Γιατί στο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην παιδεία, πρέπει ας πούμε, να υπάρχουν περιορισμοί και να μην υπάρχουν στην Εκκλησία. Αυτό απαντά στο δεύτερο σκέλος που είπαμε πριν, ότι είναι ένα θέμα που πρακτικά είναι ανεφάρμοστο στην Εκκλησία. Μισό λεπτό. Στο Πανεπιστήμιο που λέτε, σε ένα εμπορικό δηλαδή κατάστημα, σε ένα κέντρο διασκέδασης, φυσικά και υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της στήρησης αυτού του αυτοπροσωπείας και του πιστοποιητικού. Υπάρχει όμως το εξής ζήτημα. Αν μας λέτε ότι ήταν ανεφάρμοστο το μέτρο αυτό, τότε πάει να πει ότι και όλα τα υπόλοιπα προηγούμενα μέτρα ήταν ανεφάρμοστα. Και όπως είδαμε τις εικόνες από την εορτή του Αγίου Δημητρίου, που γινόταν ο κακός χαμός. Εκεί δεν είδαμε απλώς να μην εφαρμόζουν τα μέτρα. Είδαμε κληρικούς να ζητούν να μην εφαρμοστούν τα μέτρα από τους αστυνομικούς και δυστυχώς οι αστυνομικοί μάλιστα υπέκυπταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, μήπως έχει δοθεί και λάθος μήνυμα.
Το λάθος μήνυμα είναι να στοχοποιούμε κάποιες κοινωνικές ομάδες ή συνανθρώπους μας. Επαναλαμβάνω, το μήνυμα βασικό ενότητας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση παγκοσμίως. Το να στοχοποιούμε συνεχώς την Εκκλησία όταν έχει δείξει τόσο υπεύθυνη στάση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν θα κουραστώ το επαναλαμβάνω. Αν με είναι η μόνη άνθρωποι που βρίσκονται από άμβονος. Και η Διαρκή Ιερά Σύνοδος έχει δείξει πάρα πολύ υπεύθυνη στάση. Και δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα ούτε στην Ελλάδα ούτε αλλού αν δεν το είχε κάνει αυτό. Αλλά κύριε Πέτσα, θέλω να πω ευχαριστώ για τη στάση τους και να μην ψάχνουν συνεχώς. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή θέσατε ένα θέμα ελέγχου. Ποιος θα ελέγχει, για παράδειγμα. Εσείς μιλήσατε με την Εκκλησία και σας είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε εμείς. Ή αυτό είναι μια δική σας αντίληψη. Τώρα, ποιος ελέγχει αν τηρούνται τα ήδη υπάρχοντα μέτρα στις Εκκλησίες. Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για ένα χώρο λατρείας που είναι ανοιχτός συνεχώς. Δεν μπορεί να έχει. Δεν μιλάμε για την λειτουργία της Κυριακής το πρωί. Δεν ξέρω αν νιώθει κανείς την ανάγκη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, εν προκειμένου για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάει να ανάψει ένα κερί στην Εκκλησία. Αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που το κάνει. Δεν μιλάμε για την Κυριακή ή για μια μεγάλη γιορτή όπως το Αγίου Δημητρίου. Για καθημερινά λέμε τώρα. Άρα, ένα βασικό ζήτημα λοιπόν είναι να βλέπουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θες να εφαρμόσεις ένα μέτρο. Και επαναλαμβάνω, το πιο ξεκάθαρο είναι το πιο σωστό. Το ξεκάθαρο μήνυμα είναι εμβολιαστείτε. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, ένας άνθρωπος ο οποίος ζητά περισσότερα μέτρα για να αισθανθεί ασφαλής δεν είναι λιγότερο πιστός από έναν άλλον. Καθόλου. Έχω συμμετάσχει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ζήτηση, μακάρι να εσείς να την ακούγατε, με μια πολύτεκνη οικογένεια που δεν έχει εμβολιαστεί. Εγώ έχω κάνει τρεις δόσεις εμβολίου και λέω, εσύ που δεν έχεις κάνει καμία, δεν σημαίνει ότι είσαι περισσότερο πιστός από μένα. Εγώ πηγαίνω στην Εκκλησία, μπορεί να το δει κανείς. Επίσης, δεν σημαίνει ότι είναι πιο πιστός κάποιος που δεν έκανε το εμβόλιο. Είναι λάθος ότι προσελκύεται ή τέλος πάντων επηρεάζεται πολύ από ανορθολογικές θεωρίες. Δεν στοχοποιείται η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λέω, επειδή μιλήσατε για στοχοποίηση της Εκκλησίας. Όταν βγαίνουν είτε πολιτικά κόμματα είτε πολίτες, ακούσατε ανθρώπους που πηγαίνουν στην Εκκλησία και λένε: εγώ έχω εμβολιαστεί. Θέλω να μπαίνω μέσα και να αισθάνομαι ότι είμαι εντάξει. Αυτός δεν είναι. Πιστός είναι. Πιστός εμβολιασμένος. Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή αυτός έχει κάνει αυτό που πρέπει. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι οι εμβολιασμένοι κολλάνε κορονοϊό, έτσι. Δεν είναι ότι οι εμβολιασμένοι δεν κολλάνε. Κολλάνε. Έτσι. Δηλαδή και όταν βρεθείς μέσα σε μια. Ακριβώς. Κολλάνε και δεν έχουν και πάλι. Ακριβώς αυτό μας οδηγεί στο αυτό που είπα στην αρχή. Ότι είναι μια μάχη τρίτης δόσης η ανακοπή του κύματος αυτού της πανδημίας. Γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλους, ιδίως εκείνους που έκαναν το εμβόλιο νωρίς, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, και είναι πιο μεγάλης ηλικίας συμπολίτες μας, να σπεύσουν να κάνουν την τρίτη δόση γρήγορα άλλος για να προσεγγίσουν τον εαυτό τους. Άλλος τρόπος να εμβολιαστεί ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, με καμπάνια, με πειθό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει η κυβέρνηση. Γιατί τώρα έχουμε φτάσει σε ένα τείχο, όπως παραδέχονται όλοι. Και η ατομική ευθύνη τελικά δεν λειτουργεί. Δεν πολύ λειτουργεί. Σε αυτό το σημείο, από εδώ και πάνω. Έχει σταματήσει να λειτουργεί. Δεν έχω αυτή την άποψη. Έχω την άποψη ότι η ατομική ευθύνη και η συλλογική ωριμότητα που δείξαμε σαν κοινωνία ήταν τρομερή. Αν βγει σήμερα ένα βράδυ, ένα Σάββατο βράδυ, κανείς και δει τι συμβαίνει σε οποιοδήποτε μπαρ ή σε ένα κέντρο διασκέδασης και σκεφτεί τι γινόταν πριν από 1,5 χρόνο, θα λέει: μα μείναμε εμείς μέσα στο σπίτι. Έμειναν οι Έλληνες μέσα στο σπίτι, τους το ζήτησε κάποιος και συμμορφωθήκαν. Ναι, συμμορφωθήκαμε. Κύριε Πέτσα, πάντως, και αξίζουν συγχαρητήρια. Άρα μετά από δύο χρόνια. Μετά από δύο χρόνια δεν είναι εύκολο να έχεις την ίδια συμμόρφωση. Πότε, όταν έχεις 6,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας πλήρως εμβολιασμένους, περίπου 800.000 που έχουν νοσήσει, δηλαδή 7,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας με τον έναν τρόπο έχουν ανοσία. Αυτά τα νούμερα ήταν ασύλληπτα. Σας παραπέμπω στις συζητήσεις που κάναμε το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Μάιο του 2020. Ήταν ασύλληπτα νούμερα ανοσίας για μια κοινωνία. Η τοποθέτησή σας θετικά ως ένα βαθμό. Γιατί μας λέτε για ενότητα, μας λέτε να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη ομόνοια όσον αφορά το ζήτημα του εμβολιασμού και θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Ωστόσο, ήταν πριν 6 μήνες που η κυβέρνησή σας έλεγε ότι πρέπει να διαλυθούν τα κορονοπάρτι στις πλατείες. Λέγατε για τους νέους, λέγατε ότι εκείνοι μεταδίδουν τον κορονοϊό. Ο Πρωθυπουργός έκανε διαγγέλματα επ' αυτού του ζητήματος. Άλλαξαν όλα μέσα σε 6 μήνες και όλα έγιναν ξαφνικά καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφωνία σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία κοινωνική ομάδα που πρέπει να στοχοποιείται από κανέναν. Άρα κάνατε λάθος. Εμείς δεν στοχοποιήσαμε ποτέ κανέναν. Το γεγονός είναι ότι όταν δεν έχεις το εργαλείο του εμβολιασμού, παίρνεις άλλου είδους μέτρα απέναντι σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να είναι αιτία μεγάλης διασποράς. Και άλλο όταν έχεις το εργαλείο του εμβολιασμού. Κύριε Πέτσα, εδώ βάλατε 150 ευρώ να πάρουν οι νέοι. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και αν δείτε και σήμερα το τι συμβαίνει, μέτρα τα οποία τα έχουμε πάρει εμείς πολύ νωρίς. Τα παίρνουν τώρα στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, στη Γαλλία και αλλού και θεωρούνται ότι είναι και πρωτοπορία. Δηλαδή, αλλά αυτά τα μέτρα που πήραμε τώρα, κύριε Υπουργέ, τα πήραμε γέρος. Γιατί εγώ θυμάμαι πέρυσι τέτοια εποχή, ή μάλλον και αργότερα, από την κυβέρνηση να λέτε το λάθος που κάναμε είναι το 2020, το φθινόπωρο, δεν πήραμε τα μέτρα γρήγορα στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πάλι είναι στο 100% κάλυψη μεθ. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό που λέτε, αλλά τότε ήταν μια μεγάλη ειδοποιώς διαφορά. Δεν είχαμε το εμβόλιο. Τώρα έχουμε ένα ποσοστό του πληθυσμού πάνω από 73% συμπολίτες μας ενήλικες είναι εμβολιασμένοι.
Άρα είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Ναι, αλλά γιατί ακόμη και τα κρούσματα, λοιπόν, ακόμη και τα κρούσματα αυτά, που θα συμφωνήσω απόλυτα ότι αφορούν ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεμβολιαστές, αφορούν όμως και ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι, δεν έχουν καμία σχέση με τα νούμερα τα οποία είχαμε τότε. Γιατί τότε τα ποσοστά θετικότητας με βάση τα τεστ ήταν πολύ υψηλότερα και το γεγονός ότι δεν υπήρχε γενικότερο κομμάτι ανοσίας οδηγούσε πολύ εύκολα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα το πράγμα αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια απότομη αύξηση της καμπύλης των κρουσμάτων το Νοέμβριο, αλλά σύμφωνα τουλάχιστον με τα μοντέλα που έχω δει εγώ από τους επιστήμονες, βλέπουμε μια αποκλιμάκωση τότε, από το Δεκέμβρη και μετά, αρκεί, επαναλαμβάνω, να κερδίσουμε τη μάχη της τρίτης δόσης. Ναι, αλλά μέσα δεδομένων είναι 400, είναι τετραπλάσια εξήγηση με πέρυσι, κύριε Πέτσα. Όχι, είχαμε φτάσει και τους 800. Καλά, είχαμε φτάσει και τους 800. Μην φτάσουμε στους 800. Να δούμε, κύριε Υπουργέ, λίγο την αγορά. Γιατί έχουμε την αγορά μπροστά μας οι εορτές των Χριστουγέννων, να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει η αγορά μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πιεστικό. Δηλαδή, αν επιβεβαιωθούν. Και διαμαρτύρεται η αγορά. Ναι, ναι, αντιδρούν, βέβαια. Πώς θα δουλέψει η αγορά. Η αγορά, τα ταξίδια, οι διακοπές των Χριστουγέννων. Πώς θα δουλέψει όλο αυτό το κλίμα, πώς θα λειτουργήσει. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους όσους αναρωτιούνται και έχουν αγωνίες και εύλογα έχουν αγωνίες. Εποχές που ήμασταν κλειστά εντελώς. Εποχές που προσπαθούσαμε να βρούμε τι σημαίνει το click away. Ναι. Εποχές οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες. Και παρακαλώ όλους να βάλουμε πλάτη σε αυτή την κατάσταση. Θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε. Δεν είναι κάτι τρομερό το να τηρήσουμε αυτού του είδους τα μέτρα που υπάρχουν σήμερα. Ίσα-ίσα θωρακίζουν την αγορά ότι θα λειτουργήσει. Και αυτό είναι το μεγάλο. Το βασικό στοιχείο που δεν πρέπει να χάσουμε. Τι Χριστούγεννα και επειδή πραγματικά θα κάνουμε, έχω ακούσει και τον Εμπορικό Συλλόγο και άλλες ομάδες και επειδή έχω εργαστεί πάρα πολλά χρόνια και με την ΕΣΕ, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και με τον Εμπορικό Συλλόγο της Αθήνας, καταλαβαίνω την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά είμαστε εκεί που η αγορά δεν θα ξανακλείσει. Και αυτό πρέπει να θωρακίσουμε. Με τα μέτρα τώρα δεν θα πληγεί η αγορά, πιστεύετε, γιατί φωνάζουν οι εμποροί. Καταστήματα άρχισαν να πληγούν. Πιστεύω πως όχι. Πιστεύω το αντίθετο. Πιστεύω σε μια οικονομία η οποία είναι πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενη. Ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις προσδοκίες που καλλιεργούνται, άρα μπορεί να ανακουφίσει τα νοικοκυριά και να προβούν σε εκείνες τις καταναλωτικές δαπάνες που αλλιώς δεν θα έκαναν. Και άρα εγώ είμαι πολύ αισιοδοξός και για την αγορά και για το ρυθμό ανάπτυξης και για όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη. Το μόνο που μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή και θέλει μια προσοχή διαχείρισης ως προσωρινό φαινόμενο είναι οι ανατιμήσεις, οι οποίες είναι σοβαρές, είναι μεγάλες, είναι εισαγόμενες εν πωλής, αλλά πιστεύω θα έχουν ημερομηνία λήξης και αυτές. Η αύξηση του βασικού μισθού, την οποία είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι της τάξης. Η δεύτερη. Εγώ θα μιλήσω για την πρώτη. Για γιατί αυτή είπε για δύο, αλλά είπε ότι η πρώτη θα είναι τη τάξη του 2%. Ξέρετε όμως τώρα ο πληθωρισμός είναι 3% και να μην λένε να πάει 4-5. Άρα θα είναι. Και πάλι. Γι' αυτό δεν δεύτερη, θα είναι αρκετή. Γι' αυτό είπε για δεύτερη, Νίκο. Ανάλογα με τις δυνατότητες οικονομίας, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Φυσικά και δεν είναι. Άρα η πρώτη λοιπόν αύξηση δεν θα καλύψει τις αυξήσεις στις τιμές. Δεν είναι αρκετή μια αύξηση 2%. Αλλά δεν είναι και η αύξηση 2% η οποία εκφράζει τον δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας. Ξέρετε πολύ καλά, από τον παλιό νόμο Βρούτσι που μετά τροποποιήθηκε με τον νόμο Αχτσόγλου και όλες τις αλλαγές που έχουμε κάνει και εμείς στην πορεία, υπάρχει ένας τρόπος υπολογισμού της αύξησης του κατώτατου μισθού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και τον πληθυσμό και τον ρυθμό ανάπτυξης και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Και όπως καταλαβαίνουμε, με ένα ρυθμό ανάπτυξης που κατά την εκτίμηση δική μου θα πλησιάζει το 8% φέτος, δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση 2%, γιατί αν πιστεύουμε ότι είναι παροδικές οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, που εγώ το πιστεύω, τότε ο δυναμικός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα συνεχίσει και το 2022, άρα η αύξηση θα είναι πολύ πάνω από το 2%. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά εμβολία. Για να κλείσουμε, τι Χριστούγεννα θα κάνουμε φέτος, κύριε Υπουργέ, θα μας πείτε πάλι για τη φούσκα των περιορισμένων ατόμων και το καθεξής. Copy-paste με πέρυσι θα είμαστε ή όχι. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή. Είπαμε και πριν ότι όποια μέτρα θα υπάρξουν ή υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα αφορούν κατά κύριο λόγο τους ανεμβολιαστούς και όχι τους εμβολιασμένους. Και επειδή πραγματικά πιστεύω ότι θα πάει καλά ο εμβολιασμός από εδώ και πέρα, καλύτερα από ό,τι ίσως πολλοί περιμένουν, πιστεύω θα είναι αρκετά καλύτερα τα Χριστούγεννα από ό,τι νομίζουμε σήμερα ότι θα είναι. Κανονικά Χριστούγεννα για τον εμβολιασμένο δηλαδή. Εγώ θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό κανονικά Χριστούγεννα για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική κοινωνία και πιστεύω και την ευρωπαϊκή. Συγγνώμη, έχετε. Μόνο μία, συγγνώμη, ναι, μία επισήμανη, με συγχωρείτε. Ναι. Επειδή το είπε ο κύριος Πέτσας και επειδή τον άκουσα πολύ προσεκτικά χθες τον Πρωθυπουργό, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει μια πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού 1/1/22, έχει ήδη αποφασιστεί 2%. Ναι. Έτσι, άρα η πρώτη θα είναι 2%. Ο κύριος Πρωθυπουργός το λέει, αυτό το 2% δεν είναι 3-4 όσο πάει ο πληθωρισμός. Ναι, αλλά να ακούσουμε πόσο θα είναι στο τέλος. Για το δεν είναι ήδη στο 2. Τι θα μας κάνει το 2. Λοιπόν, ας μείνουμε σε. Πολύ παραπάνω από 2%. Δεν το συζητάμε αυτό. Το πόσο όμως θα είναι. Εγώ είμαι ότι υπάρχει ένα μηχανισμό. Καλά, έχει αυξηθεί και 10% να σα θυμίσω έτσι μια φορά. Υπάρχει ένα μηχανισμό που λαμβάνει υπόψη το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό
τη δυνατότητα τη ελληνική οικονομία. Και εγώ, έτσι πώ το εκτιμώ και με τα νούμερα που σα είπα πριν, δεν πιστεύω ότι το 2% θα έχει καμία σχέση. Κύριε Πέτσα, η ανάπτυξη στην εκπομπή μα έχει έρθει και θα το καταλάβετε από το δώρο που δίνουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, τι δώρο δίνουμε. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο, κύριε Πέτσα. Πρέπει να ξέρετε όμω ότι το βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη είναι η καλλιέργεια των προσδοκιών. Αν δώσετε αυτοκίνητο τώρα, δεν θα δώσετε. Εμεί δεν μπαίνουμε στι προσδοκίε, θα κάνουμε πράξη. Σου λέει επί κυβερνήσεω Νέα Δημοκρατία δίνει τέτοιο δώρο. Αυτό λέει. Πάτε για πολυκατοικία, βλέπω σιγά σιγά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.